Και τη σωστή ορολογία αυτού του έργου. Πάμε λοιπόν να ακούσουμε τι λέει ένας από τους δημιουργούς των μεγαλύτερων τηλεοπτικών επιτυχιών όσον αφορά σε σύριαλ και συγγραφή και σενάριο, τον Δημήτρη Αποστόλου. Πάμε να τον ακούσουμε. Ούτε πρόκειται, ούτε θέλω να την ξαναδώ, ούτε να με ξαναδεί. Τη τηλεόραση. Γιατί. Τελείωσα με αυτά. Γιατί. Γιατί νομίζω ότι δεν αξίζει τον κόπο πια. Το επίπεδο από τον καιρό που γράφαμε, όχι πως κάναμε τον Μπέκετ, ούτε για τον Σάιμον. Αλλά νομίζω ότι υπήρχε μια αξιοπρέπεια και μια ευγένεια. Τώρα πια τα πράγματα δεν βλέπω κιόλας, αλλά κατά παρά κατά δουλειά λένε. Δεν υπάρχουν λεφτά, γιατί δικαίως δεν δίνουν λεφτά για παραγωγές. Οπότε πού να πας. Και απ' την άλλη είναι τόσο ψυχοφθόρο και τόσο εκβιαστικό, δηλαδή να κυνηγάς συνεχώς χρόνους και όλα αυτά. Και επειδή έχει έρθει πιτσιρικά στη ζωή μου, ο γιος μου, δεν έχω σκοπό για κανέναν να το χαρίσω. Για κανένα σύριο, για κανέναν άνθρωπο. Είστε χαζομπαμπάς. Δεν υπάρχει χαζομπαμπάς ή εξυπνομπαμπάς. Υπάρχει μπαμπάς. Δηλαδή, όταν βλέπεις τη ζωή στα χέρια σου κάθε μέρα να φουντώνει, να φέρνει καινούργια πράγματα. Από αυτόν, εγώ έχω αλλάξει καθένα σαν άνθρωπος πάρα πολύ. Δηλαδή, βλέπω τον κόσμο από τελείως άλλη ματιά. Είναι πολύ καθαρή πια η ματιά μου. Ούτε θυμωμένος είμαι που έχω υπάρξει στη ζωή μου, ούτε αγανακτισμένος που έχω υπάρξει στη ζωή μου. Είμαι πια ένας άνθρωπος που έχω αγωνία μόνο για αυτόν. Και εύχομαι και ελπίζω να περνάει και από τη μοίρα της το χέρι, να μας πάει κάπου αλλού τέλος πάντων. Δεν εννοώ. Να πάει το πράγμα, να μας πάει εμένα τη μάνα του και το γιο μου σε κάποια άλλη χώρα, γιατί εδώ το παραμύθι πια τελειώνει και δεν τελειώνει οικονομικά, τελειώνει από νοοτροπία. Έχουμε δηλαδή γίνει... να φύγετε από την Ελλάδα και να πάτε πού? Από εκεί που ήρθαμε κάποια στιγμή μετά το γάμο που είχαμε πάει Παρίσι και είχαμε μείνει και γύρισαμε για κάποιους λόγους άσχετους και κολλήσαμε και η ιδέα είναι μήπως έξω να το μοιράζουμε πάλι μέχρι να γίνει μια... Τώρα αυτό είναι εφικτή υπόθεση, έτσι. Τώρα μακάρι το Θεό να βγουν κάποια στιγμή, έχουμε καλομάθη. Και άμα πει σαν ηθοποιό σημερινό, όποιο μεγάλο ή μικρό, ξέρει, πρέπει να έρθει με αυτή την αμοιβή κτλ. Ή δεν θα σου έρθει, ή θα έρθει με κάποια νοοτροπία ότι κάνω αρπαχτή και φεύγω. Οι αντοχές μου ήταν 3 λεπτά. Σε ό,τι έχω δει. Blackout, ας πούμε. Καλά, εντάξει, εκεί πέρα μιλάς για blackout. Έτσι. Μιλάμε για ένα πράγμα το οποίο μπαίνει στα όρια του παιδικού. Και παιδικού, μπάτα παιδικού. Δηλαδή το παιδικό έχει ένα σεβασμό. Είναι βλακώδη. Δηλαδή, διάφορα κόνσεπτ τα οποία είναι ξενόφρετα, τα οποία είναι εντελώς βλακώδη. Έχω ακούσει πάρα πολύ έντονα τον τελευταίο καιρό για ένα musical με τη Δέσποινα Βανδύ. Έχει προχωρήσει. Έχουν δοθεί κάποια χέρια. Το πράγμα είναι θα πάει προς το Μάρτιο-Απρίλιο το 2013. Γιατί ούτως ή άλλως δεν προλαβαίνουμε. Θα τραγουδάει μόνο, θα παίζει, θα χορεύει. Ό,τι σημαίνει ένα musical. Και θα παίξει, γιατί το έχουμε ξαναδοκιμάσει στους ξένους και της βγήκε καλά. Και εμάς. Και ένα τραγουδάκι, γιατί αυτό το ξέρει και κάνει καλά. Τώρα είναι μια ιδέα, αλλά επειδή δεν είμαστε οι άνθρωποι οι οποίοι επιβάλλουμε μια λογική, όλο αυτό το διάστημα μέχρι να φτάσουμε να δει στο τελικό του γραψίματος, θα τα βάλουμε μαζί κάτω και θα συμφωνήσουμε σε μια κοινή γραμμή. Άρη Δημήτρη. Καταπληκτικό. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας μίλησε πραγματικά. Και αναμένουμε. Εγώ ήμουν σίγουρη ότι κάποια στιγμή θα τα πάρει στο κρανίο και θα θέλει να φύγει. Είναι στενάχωρο όμως να βλέπεις τώρα τόσο ταλαντούχους ανθρώπους και πετυχημένους που έχουν κάνει έργο εδώ στην Ελλάδα και στην τηλεόραση και στο θέατρο να σηκώνονται και να φεύγουν. Ξέρεις, γιατί θα αυτό είναι λυπητερό όμως. Γιατί προφανώς δεν μπορούν να επαναλάβουν αυτό το έργο. Ξέρεις, γιατί όμως συνεχίζει θέατρο όμως και αυτό είναι σπουδαίο και μάλιστα και με τεράστια επιτυχία. Να. Οπότε νομίζω ότι καλύπτει το συγγραφικό του, ας πούμε, πώς θα το πω. Τον ύψος του. Ακριβώς, μέσα από το θέατρο. Τώρα για την τηλεόραση εγώ δεν διαφωνώ ότι αν σε χαλάει αυτό που γίνεται να μην συμμετάσχεις σε αυτό. Θα έχει πολύ μεγάλο ενδιαφέρον το musical που ετοιμάζει με τη Δέσποινα Βανδύ. Γιατί και είναι επιτυχημένη συνταγή Δέσποινα Βανδύ, Ρήγας Αποστόλου Βανδύ και γιατί θα τη δούμε τη Δέσποινα σε έναν καινούριο ρόλο. Κάνε δώρο για τους θαυμαστές αυτό. Πραγματικά πώς και πώς τώρα καιρό το λέμε αυτό. Θα είναι κάτι καινούριο. Στέλνω την αγάπη μου για τα φιλιά μου στο Δημήτρη. Και συνεχίζω.